Άκω τον κύριο Κουρουμπλή που είπε στο ερώτημά για τους Τούρκους αστυνομικούς, τους Τούρκους χωροφύλακες στα ελληνικά νησιά. Εμείς υπερβάλλουμε και εδώ που φτάσαμε δεν υπήρχε άλλη λύση. Λέει τώρα φαντάζεσαι, δεν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς να μαθαίναμε ότι οι Τούρκοι χωροφύλακες ανεβαίνουν στα νησιά και τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ως αντιπολίτες, εντάξει μωρέ, δεν έγινε κάτι σπουδαίο. Μα ακούσατε τώρα επειδή θα να είμαι πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, εσείς στη Νέα Δημοκρατία τα εθνικά θέματα τα σηκώνετε γι' αυτό. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο μας έλεγε προδότες, γερματζολιάς, πουλάμε το Αιγαίο. Τα θυμάστε αυτά, τις Μαρίνες, τα θυμάστε κάτω όλα αυτά. Τα ξεχάσαμε όλα. Όχι. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο τη σειρά. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εξελίσσεται στο μεγαλύτερο εθνικό ευεργέτη της Τουρκίας. Όταν θα λήξει η θητεία του όπως πάει, θα του έχουν ανδριάντες σε τουρκικές πόλεις. Θα τον θυμούνται. Άνοιξε τα σύνορα με την κυρία Τασία πέρσι. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμα και νομίζουν ότι φταίει ο πόλεμος, γιατί πολλοί Έλληνες νομίζουν ακόμα ότι φταίει ο πόλεμος, δεν έχουν παρά να ακούσουν την ομιλία της κυρίας Χριστοδηλοπούλου την περασμένη Κυριακή, πριν από μία εβδομάδα, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου ανέβηκε η κυρία Χριστοδηλοπούλου και είπε: είμαστε υπερήφανοι για τη νέα μεταναστευτική πολιτική που ακολουθήσαμε. Είμαστε υπερήφανοι για το ότι ανοίξαμε τα σύνορα. Χάρη σε εμάς 850.000 άνθρωποι μπόρεσαν να πάνε στη χώρα της αρεσκίας τους. Αυτά είπε η κυρία Τασία Χριστοδηλοπούλου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως ο κύριος Τσίπρας την είχε επενέσει για την πολιτική της. Άρα τα σύνορα τα άνοιξε η κυρία Τασία Χριστοδηλοπούλου και ο Τσίπρας. Και μάλιστα γι' αυτό είναι υπερήφανη. Αφού ανοίξαν τα σύνορα τώρα, τι έχει κερδίσει η Τουρκία? Έγινε καταρχάς παίχτης στην περιοχή, ο βασικός ρυθμιστής. Έγινε ισότιμος συνομιλητής σε ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει ξεπαγώσει την ενταξιακή τη διαπραγμάτευση την οποία είχαμε παγώσει λόγω του Κυπριακού. Καλά, δεν το έκανε ο Τσίπρας. Τώρα, όχι, το έκανε, το έκανε με την πολιτική λέω του. Λέω τι πέτυχε η Τουρκία με το άνοιγμα των σύνορων που έκανε ο Τσίπρας, είπα. Δεν είπα ότι το έκανε ο Τσίπρας αυτό. Ο Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα, όπως είπε η κυρία Χριστοδηλοπούλου. Έγινε όλο αυτό το οποίο έγινε και τι έχει κερδίσει η Τουρκία τώρα σε ένα χρόνο. Πάντως βάρκες με μετανάστες έρχονται και επί δική σας κυβέρνηση. 75.000 το χρόνο. Ναι, αλλά έρχονται. Από 75.000, 850.000 κύριε Δημήτρη Τάκη. Πάμε να σκεφτείτε γιατί έγινε αυτό. Προφανώς. Έγινε γιατί ήρθε η κυρία Τασία και ο κύριος Αλέξης. Και έξι πριν που τους ψήφισαν. Και... λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε και λόγω της συνεργασίας. Μην ολοκληρώσω. Εσείς δηλαδή λέτε ότι αν δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ακόμα 85.000 το χρόνο? Φυσικά, εννοείται. Βεβαίως ήταν. Όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς θα ήταν τόσο το χρόνο. Αφού, γιατί δεν πέφτε το βίντεο της σχέσης του Δολοπούλου? Αφού τα λέει μόνη της η γυναίκα. Είμαστε περήφανοι γιατί ανοίξαμε τα σύνορα. Το καταλάβαμε. Είμαστε περήφανοι για να πάμε, τη νέα μεταναστευτική πολιτική. Και σε διάλειμμα μετά να το ολοκληρώσω λίγο. Η Τουρκία λοιπόν, χάρη στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει τα σύνορα, κάθε μέρα που περνάει κερδίζει και κάτι.